Χαίρετε. καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Σας έχω θεματάρα απόψε. Τα ήθελε όλα δικά της. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα. Σας παρακολουθώ εδώ και πολύ καιρό. Είμαι μια κοπέλα, 30 χρονών. Πριν έξι μήνες, αυτό το mail είχε έρθει πριν 1,5-2 χρόνια. Έχει καιρό. Πριν έξι μήνες γνώρισα μια κοπέλα. Από εδώ, από την περιοχή μου. Μια και οι προτιμήσει μου είναι διαφορετικέ στα μάτια πολλών, ευτυχώ πλέον γίνονται πιο αποδεκτέ, τουλάχιστον επιφανειακά. Εννοεί τον ερωτικό σου προσανατολισμό, ότι ερωτεύεσαι γυναίκε. Γνώρισα λοιπόν μια κοπέλα. Αυτή η κοπέλα είναι ο ορισμό του τα θέλω όλα που λέτε στο vlog σα. Κάποτε είχαμε κάνει τότε ένα βλέκτη, τα θέλω όλα. Εξαιτία αυτού του vlog άρπαξα την ευκαιρία να σα στείλω. Σαφώ και παρακολουθώ όμω όλε τι ιστορίε των ακροατών σα σχεδόν. Η κοπέλα που γνώρισε είναι στην ίδια ηλικία με εμένα. Άρα και εκείνη 30. Αποφασίσαμε να βγούμε πρώτο ραντεβού. Βγήκαμε. Η έλξη ήταν αμοιβαία από την πρώτη μας στιγμή. Στο ραντεβού λοιπόν μου ξεφουρνίζει ότι έχει μια σχέση δύο χρόνων με άνδρα, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από αυτή. 7-8 χρόνια. Μου ξεκαθάρισε το γεγονό ότι αυτό ξέρει ότι βγαίνει κατά διαστήματα με κοπέλε αυτή, γιατί έχει αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να την καλύψει σε αυτό το κομμάτι. Αυτά τα λόγια της είναι δικά της. Δεν σημαίνει ότι συμφωνώ με όλα αυτά. Την πρώτη λοιπόν φορά που βγήκα μαζί της ήρθα και σε επαφή σεξουαλική γιατί η έλξη ήταν έντονη όπως και η χημεία μεταξύ μας και γιατί εσύ μπορούσα να της σε αυτά που δεν μπορούσε να την καλύψει ο άλλος. Το λέω ηρωνικά αυτό το πράγμα γιατί κοροϊδευόμαστε τώρα. Τέλος πάντων. Αν δεν μπορεί να σε καλύψει ο ερωτικός σου σύντροφος, σημαίνει ή ότι δεν είσαι ερωτευμένη με εκείνο τον ερωτικό σύντροφο, ή ότι ο ερωτικός σου προσανατολισμός δεν είναι για να είσαι με άνδρα κόρη μου και θες γυναίκα για να, σου καλύψει τον ερωτη... να σε καλύψει σεξουαλικά. Μιλάω για την άλλη εσένα. Σαν άνθρωποι δίχαμε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε, πράγμα που στην πορεία δεν ίσχυε. Το αντιλήφθηκα αργά. Εφόσον ήρθαμε σε επαφή εκείνο το βράδυ, υπήρξαν και άλλα βράδια. Άρα δεν ήταν και τόσο σαρκικό από καμία πλευρά. Γιατί αυτός ο έρωτας, ο ενθουσιασμός, δεν ξέρω κι εγώ τι δεν ρωτά σε ποια γωνία να κρυφτεί. Άρα ερωτευτήκατε. Εγώ το έχω πει πολλέ φορέ. Από το σεξ πάμε στον έρωτα. Ότι πιο νωρί μπορεί να προκύψει το σεξ και αργότερα να ερωτευτούμε. Εκείνη λοιπόν το χώρισε αυτόν, λέγοντά μου πω ο κύκλο του έχει τελειώσει και ήθελε να προχωρήσει μαζί μου. Θα μου πείτε τι πήγαινα και εγώ να κάνω. Ναι, έχετε δίκιο. Σε λίγο διάστημα αυτή άρχιζε να πιέζεται και εγώ επειδή είμαι αξιοπρεπή σαν άνθρωπο, έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Δεν έδωσα όμω τον ωραιότατο πούλο, αυτό εννοεί, που δείχνετε και εσείς στο, στο, βίντεο. Έπειτα αυτή, δηλαδή έφυγες χωρίς να την ξεμπροστιάσεις. Έπειτα αυτή τα ξαναβρήκε με αυτόν τον άντρα. Πόσο παράξενο, ε, δεν το περιμένουμε. Εγώ σαφώ και πήρα όλη την καψούρα στην πλάτη μου και τον πόνο και έλεγα στον εαυτό μου θα περάσει, βάσει τα γερά. Μετά από κάποιε μέρε μου στέλνει μήνυμα. Σαφώ και με κυρίευσε το συνέστημα και έτρεξα κοντά τη. Μου έδειξε πόσο τη έλειψε και κάναμε σεξ. Κατάλαβα ότι ήταν μια κρίση και πέρασε. Αυτό μου έδωσε να καταλάβω. Μια νύχτα λοιπόν, ενώ εμεί ήμασταν μαζί, αυτό μπούκαρε στο σπίτι τη μέσα και φώναζε σαν τρελό και χτυπιόταν και χτυπούσε τι πόρτε. Πρώτη φορά τον είδα. Και τον είδα σε τέτοια κατάσταση. Δεν ήξερα τι να κάνω. Το αντιμετώπισα με ψυχραιμία γιατί μου έβγαζε τρέλα. Μου είπε: Μα κοροϊδεύει και του δύο. Χθε έκανε σεξ μαζί μου. Σάστησα. Την κοιτάω στα μάτια Κατέβασε τη μούρη κάτω και το παραδέχτηκε. Λέω λοιπόν σε αυτόν να με ασαφίσει μόνη. Το σεβάστηκε και έφυγε και την περίμενε από κάτω. Η εξήγηση που έκανε σεξ μαζί του ήταν η εξή. Ήθελα να δω αν νιώθω κάτι για αυτόν ακόμα όσο δεν ήμασταν μαζί τι δύο μέρε τώρα που είχαμε χωρίσει και όταν τελείωσε το σεξ, έκλεγα. Σαφώ, πήρα ξανά την αξιοπρέπεια και τον πόνο μου και έφυγα. Σαφώ και δεν την ενόχλησα. Αυτή τα ξαναβρήκε με αυτόν, με αυτόν, τον έβαλε ξανά στο σπίτι γιατί θύμωσε που έφυγα. Αυτό το έμαθα αργότερα. Θα σα εξηγήσω το πώ. Ο καιρό περνούσε, η πόλη μα είναι μικρή. Τη συνάντησα τυχαία σε ένα στενό μετά από δύο μήνε. Αυτή όλο το διάστημα των δύο μηνών. Ενώ ήταν με αυτόν, έστέλνε σε μένα μηνύματα και μου άφησε και ένα δώρο κάτω από το σπίτι. Σαφώ και δεν έλαβε καμία απάντηση. Τη συναντώ τυχαία στο στενό και μπαίνει μέσα στο αμάξι μου. Μου έδειξε πόσο τη έλειψα, με αγκάλιαζε, με φιλούσε ενώ είχε φτιάξει και καλά ξανά τη ζωή τη με αυτόν. Τα λόγια τη ήταν τα εξή. Τα βρήκα μαζί του ξανά γιατί θύμωσα. Αυτό κάνει πολλέ προσπάθειε για να είμαστε καλά και να μην γίνονται λάθη του παρελθόντος, αλλά εγώ μου λέει τελικά είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί σου. Με κανέναν νομίζω δεν είναι ερωτευμένη αυτή παρά μόνο με τον εαυτό τη. Ναι, κυρία Θέκλα, ξαναγύρισα. Είχα συναισθηματικέ εκκρεμότητε. Αυτόν τον ξανά έδιωξε από το σπίτι. Βρίσκει και κάμνη του την κόρη, για με στην Κύπρο. Βρίσκει και κάνει. Δηλαδή βρίσκει ανθρώπου πρόθυμου να παίξουν τα παιχνίδια και τα παίζει. Τη έστειλε μηνύματα κλαψιάρικα και ήταν μια φορά και κάτω από το σπίτι τη. Τον είχα δει. Είχα να κάνω με μια κοπέλα ναι, μεν γυναιφτική, ήρεμη, καθόλου νευρική, μια τη τόσε. Ήταν πολύ ερωτική, πολύ όμορφη και με κηρύφσε το συνέστημα γύρισα ξανά, ζούσαμε ξανά τον έρωτα, τον υποτιθέμενο έρωτα. Από τη μεριά μου δεν ήταν υποτιθέμενο. Τα συναισθήματα μου έγιναν πιο έντονα. Μου είπε πω με αγαπά. Εγώ δεν τη είχα πει ακόμη του αγαπώ, αν και το ένιωθα. Είχε σκαμπανεβάσματα στη ψυχολογία τη. Εγώ κάνω ψυχοθεραπεία για να δουλέψουμε τον εαυτό μου και να... Έ, άρχισα να κάνω ψυχοθεραπεία για να δουλέψω με τον εαυτό μου και να μπορώ να διαχειριστώ τη ζήλια που είχα για τον άλλον τον άνθρωπο γιατί πολύ συχνά μου τον έφερνε στο προσκήνιο. Είχα σεβαστεί το γεγονό να πάνε για ένα καφέ έω εκεί. Άλλο αυτό στη θέση μου θα τη έδινε να παπουτσίσει στο χέρι. Σαφώ. Τι σημαίνει θα πάω με τον πρώι μου για καφέ. Είχα σεβαστεί το γεγονό ότι ένα άνθρωπο που είχε ζήσει κάποια πράγματα και τον ήθελε στη ζωή τη έω εκεί. Από εκεί και μετά τον ένιωθα σαν απειλή. Η απειλή δεν ήταν αυτό, αυτή ήταν η απειλή. Και για του δυο σα. Σε όλη τη διάρκεια, διάρκεια τη σχέση μα ένιωθα πω μου έδινε μισαδάκια. Δεν ήμουν έτοιμη να φύγω και να ρίξω τον ωραιότατο πούλο που δείξατε στο βλόγ σα. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν, αφού είχε κάποια σκαμπανεβάσματα πάλι στη ψυχολογία, ήξερα όμω εγώ ότι δεν μιλάει πια με αυτόν, αφού κάναμε έρωτα και μου είπε σ αγαπώ και τέτοια, μετά από ένα τέταρτο γύρισε και μου λέει: Μου λείπει αυτό ο άνδρα. Δεν τον έχω ξεπεράσει. Εκεί λοιπόν έφυγα. Μου έλεγε: Να γιατί δεν στο έλεγα, ήθελα να προστατεύσω τη σχέση μα, με είπε αχάριστη κτλ. Ε, ναι, εσύ αχάριστη. Έφυγα, λέγοντα τη τέλο με τα μισαδάκια που μου δίνει. Αν αυτό δέχεται αυτή την τριπλέτα, γιατί αυτό μου, μου το έχει πει, ότι εγώ, εγώ έχω το θέμα και αυτό το δέχεται. Αν αυτό λοιπόν το δέχεται, εγώ τέλο. Έφυγα, πήρα τη μηχανή μου και έφυγα. Δεν ξανασχολήθηκα καθόλου Ιντερνετικά με αυτή. Πριν δύο μέρε δέχθηκα τηλέφωνο από αυτόν. Πού βρήκε το θάρρο και με ποιο δικαίωμα δεν ξέρω. Ε, αφού έχετε κοινή σύζυγο. Κοινή γυναίκα έχετε. Πώ να μην βρει το θάρρο. Βρήκε κρυφά το νούμερο, μου λέει από την κοπέλα. Εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω πω απλά ήταν μαζί. Μου είπε ότι η κοπέλα δεν είναι καλά και μα θέλει και του δύο. Εν ολίγης, αυτά μου έλεγε και τι μπορούμε να κάνουμε. Πώ να εξυπηρετήσετε τη Βασίλισσα. Ξεκαθάρισμα έκανα στη θέση μου για άλλη μια φορά και σε αυτόν. σω να ήταν πονηριά αυτό που έκανε αυτό και καλά να αποκλείσει το γεγονό ότι εγώ θα ξαναγυρίσω σω να ήταν καθαρό ενδιαφέρον, ίσω να ήταν μαζί, πολλά ίσω. Το μόνο σίγουρο είναι πω είναι για λύπηση κι αυτό, αλλά κι αυτή πλέον. Γιατί έδωσα τον πούλο. <laughs> δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η έκφραση. Ελπίζω λοιπόν, να καμιά κακιά έκφραση γιατί την επανάλαβα τρίτη φορά. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, ότι πρέπει να λέμε όχι, όχι, όχι. Αλλά πρέπει να το λέμε όταν δεν έχουμε συναισθηματικές εκκρεμότητες. Έδωσα τόσε ευκαιρίε, ήμουν τόσο εκεί μαζί τη στα γυνάτια τη, για να ακούσω μετά από ένα τέταρτο τη ερωτική μα επαφή ότι σκέφτεται και τον άλλον ακόμα. Εφόσον λοιπόν δεν εκτιμάνε την παρουσία μα, του αξίζει η απουσία μα. Το αποτέλεσμα ήταν να με πάρει αυτό τηλέφωνο και αυτή την επόμενη μέρα να μου στείλει ένα μήνυμα, λέγοντά μου Βδομάδα πρώτη χωρισμού βασανιστική. Εύχομαι να είσαι καλά. Μάνα μου την κακομίρα. Αυτή βασανίζεται που τον έχει βάλει πάλι μέσα στο σπίτι και δεν βασανίζομαι εγώ. Μα δεν κλάφτηκα. Και σαφώ δεν απάντησα σε ένα τέτοιο μήνυμα, ενώ θα μπορούσα να πω τα μύρια όσα. Σα ευχαριστώ που με διαβάσετε. Μακριά από τοξικέ σχέσει, αν τι πάρουμε πρέφα σχετικά νωρί. Και έχει και update. Τρει μήνε μετά το έχει στείλει φίλη. Κυρία Θέκλα, χαίρετε. Έχουν περάσει τρει μήνε από την ιστορία που σα διηγήθηκα. Σαφώ και είμαι πιο ήρεμη μέσα μου συναισθηματικά, χωρί θυμό, αλλά η θλίψη παραμένει. Δεν έχω προχωρήσει τη ζωή μου, παρόλο που βγήκα κάποια ραντεβού, δεν ευδοκιμούν. Δεν την έχω ενοχλήσει καθόλου την άλλη γυναίκα με την οποία είχα τη σχέση. Εκείνη είχε κάνει κάποιε προσπάθειε μέσα σε αυτό το διάστημα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μου. Σκαρφίστηκε και καλά ότι εγώ πέρασα από τη δουλειά τη και είπα στη συνάδελφο τη να την πάρω τηλέφωνο, και έτσι με πήρε αυτή με πρόφαση να μου μιλήσει. Απλώ έκλεισα το τηλέφωνο πολύ γρήγορα. Δεν έπιασα κουβέντα. Τη είπα ένα όχι, δεν πέρασα από τη δουλειά σου και έκλεισα τη γραμμή. Συνεχίζει τη ζωή τη κανονικά με τον άλλο άντρα. Έχω πάρει τι ευθύνε στο λαθό μου. Ξέρω πω κακώ γύριζα σε όλο αυτό, Εν έβλεπα τα σημάδια τη, αλλά με γύριζαν τα λόγια τη. Και σε γύριζε και το κόλλημα που είχε προ αυτή. Και σαφώ ο έρωτα που έχω για εκείνη, που ακόμα υπάρχει, αλλά η αυτοεκτίμηση μου, η οποία μου έχει μείνει, είναι μεγαλύτερη και δεν κάνω βήματα να έρθω κοντά της να τη να την διεκδικήσω. Έχω αντιληφθεί το γεγονό πω αν ήθελε θα ήταν μαζί μου και δεν θα με έβγαζε έτσι από τη ζωή τη. Σαν την τρίχα από το ζυμάρι. Τέλο να σα πω πω άκουσα το βίντεο με του ανθρώπου που είναι στην τουλάπα. Δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη γυναίκα είναι μέσα στην τουλάπα. Ξέρω πω μπαινοβγαίνει με το να έχει ένα σταθερό άντρα στη ζωή τη και να πηγαίνει παράλληλα με γυναίκε και αυτό να το ξέρει αυτό και να μην κάνει τίποτα. Ξέρω επίση πω εγώ είμαι έξω από την τουλάπα και θα κλείσω λέγοντα σα τη φράση που είπατε. Η ξεκάθαρη με του ξεκάθαρου και οι μπερδεμένοι με τους μπερδεμένου. Και διαβάζω σήμερα αυτή την επιστολή που είναι η παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας σήμερα, ε. Μάλιστα, ένα λεπτό. Κατά της LGBTI φοβίας. Είναι σήμερα η παγκόσμια ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας, τρανσοφοβίας, ίντερσεξοφοβίας, κατά της LGBTI φοβίας, κατά του ρατσισμού προς τα LGBTIQ άτομα. Λοιπόν, Τη μεγαλύτερη ομοφοβία αυτή η κοπέλα την έχει από αυτή την ιστορία. Από αυτή την ιστορία, από αυτού του τρει, από αυτή την τριπλέτα, από αυτό το ερωτικό τρίγωνο, τη μεγαλύτερη ομοφοβία, την ομοφοβία την έχει η κοπέλα εκείνη η οποία δεν παραδέχεται τη φύση τη και παίζει με τι ψυχέ και τι καρδιέ των ανθρώπων. Καταρχά, η κοπέλα αυτή δεν είναι μονογαμική. Το έχει αποδείξει ξεκάθαρα ότι δεν είναι μονογαμική. Γιατί έχουμε πει και σε άλλο βίντεο ότι κάποιος μπορεί να είναι αμφισεξουαλικός, μπορεί να είναι bisexual, αλλά να είναι πιστός στην εκάστοτε σχέση του. Αυτή η κοπέλα δεν ήταν πιστή ούτε στο φίλο της, τον οποίο γνώριζε πριν από εσένα, ούτε σε σένα. Το έπαιζε τουλάχιστον σε διπλό ταμπλό. Παίζει να το έπαιζε και σε τριπλό και σε τετραπλό, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι πως κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν καλή σχέση με τον εαυτό του δεν έχουν καλή σχέση με τα μέσα τους. Δεν έχουν καλή σχέση και με τον ερωτικό τους προσανατολισμό. Και δεν αποδέχονται τον εαυτό τους όπως πραγματικά είναι και προσπαθούν πάση θυσία να αλλάξουν τον εαυτό τους. Τον, τη φύση σου και τον ερωτικό σου προσανατολισμό δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Μπορείς να προσπαθήσεις να τον αλλάξεις, μπορεί να σχημονήσεις πάνω στη φύση σου, μπορεί να σχημονήσεις πάνω στον ερωτικό σου προσανατολισμό, να τον αλλάξεις όμως δεν μπορείς. Δεν σου φταίνε σε τίποτα όμως οι άλλοι οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο σου και στην πορεία σου όταν εσύ κάνεις πειράματα πάνω σε ανθρώπους, γιατί περί πειραμάτων πρόκειται. Περί πειραμάτων και περί συμφερόντων. Είναι με εκείνο τον άνδρα, πειραματίζεται, δοκιμάζει να δει αν μπορεί να είναι με έναν άνδρα και ίσως να τον παντρευτεί και να κάνει και οικογένεια και να είναι κομιλφό και να είναι καθώς πρέπει κοινωνικά. Ερωτεύεται εσένα, Πειραματίζεται να δει αν μπορεί να μείνει με μια γυναίκα και να είναι κανονικά με μια γυναίκα χωρί ομοφοβία ή χωρί ντροπή και φεύγει. Λέει ότι τη έλειψη ο άλλο άντρα, μπορεί και να τη έλειψη, μπορεί και να τη έλειψη. Θα σα πω κάτι ζαλιστικά. Δεν με νοιάζει τι έχει κάθε αδιάγνωστη και ο κάθε αδιάγνωστο μέσα στο μυαλό του, που ούτε και ο ίδιο μπορεί να μην ξέρει τι έχει μέσα στο μυαλό του. Δεν είναι σημαντικό να καταλάβουμε πώ λειτουργεί το σκεπτικό του κάθε ενό μπερδεμένου. Αυτό μα ενδιαφέρει. …είναι να συνειδητοποιήσουμε τη θέση μας μέσα σε μία σχέση και να φεύγουμε από εκεί που δεν μας αγαπάνε. Να φεύγουμε από εκεί που μας πονάνε. Να φεύγουμε από εκεί που μας χρησιμοποιούν. Να φεύγουμε από εκεί που δεν μας σέβονται. Η κοπέλα αυτή δεν, σε, σε, σε αυτή την ιστορία επανειλημμένως ούτε τον άνδρα, ούτε σένα. Εσύ οφείλει για τον εαυτό σου και έπραξες ως να φύγεις από εκεί που δεν σε σέβοντα, και θα ήταν και καλή ιδέα να σεβαστεί και ο άλλο ο άνδρα τον εαυτό του και να φύγει από εκεί που δεν τον σέβονται. Αλλά δεν είναι αυτό που μα έστειλε επιστολή. Δεν είναι αυτό το θέμα μα. Το θέμα μα είσαι εσύ. Ούτε καν αυτή δεν είναι το θέμα μα. Υπάρχει μια παρεμία κυπριακή που λέει: Εγώ στραβώνω και πουλώ. Του εάν βλέπει, αγόραζε. Εγώ σε τυφλώνω για να σε πουλήσω και σε άνοιξε τα μάτια σου για να αγοράσει. Αυτή ήθελε να σε κάνει να πιστέψει ότι σ' αγαπάει, και ότι θέλει πραγματικά να προσπαθήσει μαζί σου, ότι έχει έρωτα μαζί σου, δεν ξέρω και αν είχε και αν δεν είχε και δεν μας ενδιαφέρει τι είχε ή τι δεν είχε. Πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει γιατί μας έχει, μας έχει κάνει το κεφάλι μας σαλάτα. Δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν μπόρεσε να δώσει αυτό που είναι αναμενόμενο από μια σχέση, την συντροφικότητα, την ανταποδητικότητα και την εντιμότητα και την αποκλειστικότητα. Τώρα, αν εσύ σου να ανοιχτή στο να κάνετε μια τριπλή σχέση αυτή με σένα και αυτή με αυτόν και να γνωρίζετε και οι δυο την ύπαρξη του άλλου και να το αποδέχεστε, αν είχε τέτοιο θέμα δεν θα μας έστελες την επιστολή και θα προχωρούσες. Δεν ξέρω αν δουλεύουν τέτοιες σχέσεις. Μπορεί να έχει και να δουλεύουν, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι εσύ είσαι μια γυναίκα η οποία είσαι έξω από την τουλάπα, η οποία νιώθεις καλά με τη φύση σου Νιώθει καλά με τον ερωτικό σου προσανατολισμό και σου αξίζει η αγάπη μου να είσαι είτε μόνη σου και αξιοπρεπή, είτε με μια γυναίκα που να σε αγαπάει και να μπορεί να υποστηρίξει μια υγιή και ουσιαστική σχέση με σένα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι ομοφυλόφιλη δεν δικαιούσε να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Δεν σημαίνει ότι εσύ δεν δικαιούσε να έχει τη χαρά τη συντροφικότητα και τη χαρά τη ερωτική αγάπη. Δικαιούσε να την έχει. Και δεν θα την έχει όσο παραμένει προσκολλημένη πάνω σε αρρωστημένε συνθήκε και καταστάσει. Μπράβο σου που ξέφυγε, μπράβο σου που ξεκαθάρισε το τοπίο, μπράβο σου και να συνεχίσει έτσι με αυστηρότητα προ την πρώη σου και με σοβαρότητα για να καθαρίσει και να φύγουν και οι όποιε συναισθηματικέ εκκρεμότητε. Λέει σε κάποια φάση στην επιστολή σου ότι ε, γυρνούσα πίσω επειδή είχα συναισθηματικέ εκκρεμότητε. Το καταλαβαίνω. Είχε φάει γερό κόλλημα, καψούρα όπω τη γράφει εσύ, κόλλησε, και εφόσον κόλλησε και εφόσον υπήρχαν συναισθήματα και εφόσον τροφοδοτούσε και οι άλλοι η άλλη η, αδιάγνωση τα συναισθήματα, έπεφτε στην παγίδα να ξαναγυρίσει πίσω. Ευτυχώ έχουν ανοίξει τα μάτια σου. Σου έχει μείνει ένα κόλλημα, αλλά δεν είναι σοβαρή μορφή. Τώρα είναι η ώρα να κάνει ψυχοθεραπεία. Τώρα για να ξεπεράσει το κόλλημα. Γιατί πε ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία για να μπορεί να διαχειριστεί τη ζήλια που είχε για τον πρώην τη. Που γιατί να το ζήλεψει εκείνο, δεν είναι εκείνο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτή. Τώρα είναι η ώρα να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεκολλήσεις από το κόλλημα που έχεις για αυτή τη γυναίκα, πόσο σαγηνευτική και να είναι, όσο όμορφη και να είναι, σίγουρα δεν είναι αγαπητική. Και ε, είναι ένα καλό μάθημα για όλους μας, να μην δεχόμαστε τα μυσαδάκια όπως λες, να μην δεχόμαστε τα απορρίμματα από το τραπέζι του άλλου που τρώει, δεν είμαστε ζητιάνοι. Και είτε θα έχουμε ολόκληρη αγάπη και ολόκληρο άνθρωπο, είτε τίποτα. Και να μα παρετήσουν και να πάνε να ψυχοψαχτούν, να βρουν τι θέλουν, να βρουν τι μπορούν να προσφέρουν. Και αν δεν μπορούν να προσφέρουν, να κάτσουν σπίτι του. Να κάτσουν σπίτι του. Και εκεί που του παίρνει τα κάνουν αυτά, ε. εκεί που του παίρνει. Άρα θέλει πολύ προσοχή, όσο όμορφο και να είναι ο άλλο, όσο όμορφη και να είναι, όσο εγώ είναι εκπαιδευτική, αγενευτική, έξι, δεν ξέρω εγώ τι. Προσοχή από ανθρώπου βαθιά προβληματικού που δεν μπορούν να δημιουργήσουν και να υποστηρίξουν μια υγιή ερωτική σχέση. Την αγάπη μου σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια.